Η Asus παρουσιάζει ένα δεύτερο τάμπλετ εδώ στην Βαρκελόνη και είναι το συγκεκριμένο, είναι το Asus PhonePad με F. Κάνει την πρώτη του ευρωπαϊκή παρουσία μετά την κυκλοφορία του στην Κίνα. Οι διαφορές είναι βασικά ότι στην ευρωπαϊκή έκδοση έχουμε χάσει την πίσω κάμερα. Υπάρχει μόνο μία κάμερα, δεν μας πειράζει βέβαια, με του 1,2 MP για βιντεοκλήσεις. Η κατασκευή του είναι πολύ καλή, μεταλλική στο πίσω μέρος, το μεγαλύτερο, πάνω εδώ πλαστικό, το πάνω μέρος, παράλληλα βγαίνει. Για να βάλουμε τη micro SIM, γιατί υποστηρίζει συνδέσεις με 3G δίκτυα, αλλά μπορείτε να κάνετε και τηλεφωνικές κινήσεις, άμα θέλετε να γίνετε ρεζίλι, το κρατάτε δηλαδή έτσι και να μιλάτε στο τηλέφωνο, ενώ δίπλα μπορείτε να βάλετε την micro SD θύρα. Όπως είπαμε, 7 inch οθόνη, ανάλυσης 1280x800 και υπενθυμίζουμε ότι η Asus είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του Nexus 7 της Google, αλλά φαίνεται πλέον ότι θέλει να μπει κατευθείαν στην αγορά του, τη συγκεκριμένη κατηγορία, το tablets, και το PhonePad είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Τρέχει Android Jelly Bean 4,1 όμως έκδοση. Και άμα δείτε το πίσω μέρος που έχει δύο λογότυπα, το ένα είναι βέβαια της Asus και το δεύτερο είναι πιο ενδιαφέρον, της Intel. Κάτι που σημαίνει ότι διαθέτει επεξεργαστή Intel και συγκεκριμένα Intel Atom τελευταίας γενιάς στα 1,2 GHz με 1 GB μνήμη. Η Intel γενικά προσπαθεί να κάνει εσύ την παρουσία της στην πλατφόρμα του Android και το συγκεκριμένο tablet μπορεί να είναι η αρχή για ένα μεγαλύτερο μερίδιο, μιας και η τιμή πιστεύουμε το επιτρέπει. Όπως είπαμε, 3G συνδέσεις εφικτές, όχι LTE, GPS αισθητήρα στο εσωτερικό, Wi-Fi και αναμένεται από τον Απρίλιο με τιμή 219 ευρώ. Λίγα προγράμματα έχει προσθέσει και η Asus, κατά τα άλλα το περιβάλλον είναι το κλασικό, το προκαθορισμένο του Android, τα widgets, τα γνωστά της Asus. Και όπως είπαμε, πολύ καλή κατασκευή, ποιοτική, καλύτερη από του Nexus 7. Αυτό είναι το PhonePad της Asus.